Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα με την 11η αγωνιστική της Master League και το ματσάκι ανάμεσα σε αμφιδέξιους και αλπινίστς. Με αμφιδέξια από τη μία με 6 νίκες και 3 ήττες μέχρι τώρα στην σεζόν, κοντά στους αλπινίστς, οι οποίοι με τον 2 νίκες και 7 ήττες. Ξεκίνησε και το παιχνίδι με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Με Γιωργόπουλο, Κατζιόρα, Στουρνάρα, Τζαβέλα και Παπαδόπουλο ξεκινούν οι αμφιδέξιοι, ενώ από την άλλη έχουμε Βακρινό, Λιοφάγο, Μαγκαλιάρη, Μουτεβέλη και Παπαντονίου στην πεντάδα των αλπινιστών. Στην επίθεση αμφιδέξιοι τώρα με τον Κατζιόρα, τσούτ για τρεις πόντους στο γόχο Στουρνάρα. Πόνεται αστοχείο Στουρνάρας, ο Παπαντονίου. Μακρινός έφτασε κοντά, δεν ήταν καλό το τελείωμα, ενώ ούτε στην συνέχεια ο Λιοφάγος θα μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Με κατοχή παραμένει στους άσπρους. Με τον Μαγκανιάρη να πηγαίνει στην επαναφορά. Τεβέλης πήρε πίσω από τα 6.75. Τεβέλης συγγνωμένει το λόγο του Τσάλαφρος. Κάτι ώρα τώρα για τους αμφιδέξιους. Γυρίζει, σηκώνεται και το βάζει ο Γιωργόπουλος. Είναι και το πρώτο καλά σε αυτό στην αναμέτρηση για το 2-0. Μαγκανιάρης. Πάρει το σουτ και θα το βάλει. 2-3 ξεκινάει. Έφτωχα ο Μαγκανιάρης. Πρώτο τρίποντο αυτό στην αναμέτρηση. Γιωργόπουλος ζητάει ο Τζαβέλας, αυτόν θα πάει μπάλα. Πάει κοντά ο παίκτης των αμφιδέξιων, υπάρχει σφύριγμα καθώς έχει κάνει βήματα. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Κατοχή έτσι τώρα είναι για τους φιλοξενούμενους. Αλλά απέναντι ας χαστεί η πάσα όμως για τον Λιοφάγο. Πρέπει να βρει και παίκτης των αμφιδέξιων, καθώς η κατοχή είναι για τους αλπινίστες ξανά. Στην επαναφορά η φιλοξενούμενη μπάλα στον Μαγκανιάρη, ο οποίος θα εκτελέσει ξανά, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Περισμένη η φιλοξενούμενη ξανά εδώ, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην επίθεση. Σουτ για δύο πόντους, κακή εκτέλεση όμως από τον Παπαντονίου. Κατζιόρας πέρασε, βρήκε και σε κάποια πόδια αντιπάλου και κατέληξε στο έδαφος. Έχει γίνει το φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο τώρα για τους αλπινίστς. Ο Παπαδόπουλος ήταν, ο οποίος έκανε βήματα τώρα. Ναι, ο λάθος για τους γηπεδούχους. Μακρινός πάει μόνος του όλη τη φάση. Αστοχή όμως και μαζεύει για το rebound του Τζαβέλας. Γιωργόπουλος από τα αριστερά, μέσα στην αδύνατη πλευρά. Σουτ για τρεις πόντους άστοχο όμως. Παπαντονίου θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα η οποία δεν περνάει. Ο Παπαδόπουλος ήταν εκεί για να την κόψει. Κατζιόρας σηκώνεται για τρεις. Δεν μπαίνει η μπάλα στο καλάθι, μάζεψε ο Παπαντονίου. Έβγαλε και την πάσα μπροστά. Τώρα θα πάρει ο Μαγκανιάρης. Βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί αλλά αστοχή. Βάζουν στα χέρια του Κατζιόρα. Θέλει να περάσει ο Γιωργόπουλος, δεν θα τα καταφέρει. Είναι επαναφορά η αμφιδέξη. Ρε και πάλι ο Γιωργόπουλος, τώρα Τζαβέλας. Παίζει με πλάτη, γυρίζει στα 10 δευτερόλεπτα, κύλησε η μπάλα στο καλάθι και κατέληξε εκτός. Συνεχίζουν να έχουν οι δύο ομάδες, ενώ ο Μαγκανιάρης εδώ του έφυγε η μπάλα. Την έστειλε πάνω στον Σαχά, που βρισκόταν στον πάγκο. Κατζιόρας
Παπαδόπουλος βρήκε τον Στουρνάρα. Γυρίζει πάλι στην επίθεση των Αμφιδέξεων για να έρθει ο Κατζιώνας και να στοχίσει. Ανανεώνουν όμως οι γηπεδούχοι. Νέο σου 2-3 πόντων. Γεωργόπουλος θα στοχίσει. 5-3 με το πρώτο τρίποντο των Αμφιδέξεων στο μάτς. Και παίρνουν το προβάδισμα τώρα οι γηπεδούχοι. Παπαντονίου. Θέλει να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει, θα κερδίσει το φάουλ που θα τον στείλει και στην γραμμή. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Αμφιδέξους και πρώτες βολές γενικά στην σημερινή αναμέτρηση θα τις εκτελέσει ο Παπαντονίου. Χάνει την πρώτη. Περιμένουμε τώρα να δέσει και τα κορδόνια του παίκτη των Αμφιδέξεων για να εκτελέσει και η δεύτερη βολή. Ο Παντώνιο έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση, την οποία και θα βάλει για το 5-4. Γεωργόπουλος. Στουρνάρας πέρασε στον Τζαβέλα. Πάλι Στουρνάρας θα το πάρει τώρα το σουτ. Δεν το βάζει όμως. Τζαβέλας ήταν σε καλύτερη θέση και γράψε το rebound. Αλλά κατέληξε εκτός. Καθώς δεν μπορούσε ο Παπαδόπουλος να την γραμμώσει. Παίξαν γρήγορα εδώ οι φιλοξενούμενοι, αλλά πρέπει η μπάλα πρώτα να πάει στο διαιτητή. Είναι έξω εκείνος. Νέος σου 3 πόντων Μουτεβελής εκτελεί για το 5-7. 5-32 τώρα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Το προβάδισμα στους Αλπινίστ. Στουρνάρας θέλει να απαντήσει, θα τα καταφέρει. 8-7 τώρα με μία ακόμα τρίποντη εκτέλεση στο μάτς από τον Στουρνάρα αυτή τη φορά. Με το προβάδισμα στο Αμφιδέξιους δεν έμειναν για πολλή ώρα μπροστά οι Αλπινίς. Και άλλο τρίποντο από τον Μουτεβελή μέσα και αυτό. 8-10. Αγωνισμός τρυπώντων στις τελευταίες φάσεις. Μουτεβελής χτυπάει ξανά για το συνδύο των φιλοξενούμενων. Παπαδόπουλος προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει. 10 δευτερόλεπτα. Μια spin move έφτασε κοντά. Δεν σκοράρει αλλά κέρδισε το φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Αλλαγή τώρα για τους Αλπινίστ. Στο μάτς για πρώτη φορά σήμερα ο Καβαδίας. Ενώ ο Παπαδόπουλος εκτελεί τώρα την πρώτη. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Παραμένει το 8-10. Χάνει και την δεύτερη, δεν αλλάζει το σκορ. Αγκανιάρης. Αγκανιάρης επέλεξε να πασάρει, δεν το κατάλαβε ο Καβαδίας. Χάθηκε έτσι η μπάλα. 3-4-2-3 τώρα. Να περάσει ανάμεσα από δύο ο Γεωργόπουλος. Έχει κερδίσει το φάουλ. Τρίτο τώρα για τους Αλπινίς. Ο Τζαβέλας άφησε και πάλι στον Γεωργόπουλο. Παπαδόπουλος δεν βρίσκει χώρο. Ψάχνει πάσα τώρα. Άφησε τον Γκατζιώρα και πάλι Παπαδόπουλος. Ωραία συνεργασία. Δεν θα έρθει στο καλάθι όμως. Και πάρα θα καταλήξει εκτός από τα χέρια του Παπαδόπουλου, ο οποίος σηκώνει το χέρι του για να δηλώσει πως αυτός την πέταξε εκτός. 4-10 ακόμα. Στο 8-10 βρισκόμαστε. Μαγκανιάρης. Θέλει
Βακρινός έχει γίνει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Στουρνάρας, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα για πρώτη φορά στο μάτς περνάει ο Σαχάς για τους Αμφιδέξιους. Θα αντικαταστήσει τον Παπαδόπουλο. Γίνονται κινήσεις για να πάρει ο Μουτεβελής. Και θα πάρει και την προσπάθεια, αστοχή όμως. Γεωργόπουλος κρατάει, ξεφεύγει ωραία τον Μαγκανιάρη. Δίνει έξω τώρα στον Σαχά. Μπαλά φτάνει στον Στουρνάρα, εκτελεί εκείνος ακόμα ένα τρίποντο, αυτή τη φορά δεν στάθηκε τυχερός. Μακρινός, μπαλά στη γωνία. Τρίποντο για τους Αλπινείς, δεν βρίσκει στόχο όμως ο Μουτεβελής. Στουρνάρας τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά. Σηκώνεται ο Γιωργόπουλος και βρίσκει στόχο για το 10-10. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Μαγκανιάρη στο φλότερ, είναι άστοχος. Και πάλι όμως η μπάλα στα δικά του χέρια. Λεωφάγος πίνει έξω. Παίρνει και πάλι από κοντά, δεν βρίσκει στόχο. Η ασφαλιάρα στην μπάλα, θα προλάβει ο Καβαδίας. Τυφλή πάσα, η οποία θα καταλήξει σε παίκτη με κόκκινη φανελά. Και συγκεκριμένα στον Σάχα. Ποιος θα περάσει και το κέντρο. Γεωργόπουλος, Σαχάς, πέρασε η πάσα του. Σηκώνεται ολομόναχος, στόχασε όμως ο Τζαβέλας. Παρότι εκεί δεν είχε καταπιέσει ο παίκτης των Αμφιδέξιων. Στου διατρεις τώρα κακό από τον Μουτεβελή, ο οποίος ζητάει και αλλαγή αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, θα καθίσει τώρα στον πάγκο. Έχουμε δύο αλλαγές. Ο Ντίκας και Νέα Μονιτός πέρασαν στο μάτι για τους Αλπινίστς. Στουρνάρας οργανώνει. Γεωργόπουλος έκανε την κίνηση ο Γκατζιόρας και πήρε στη γωνία. Θα περάσει κιόλας, δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. Τον έχασε εδώ η άμυνα. Και θα κάνει το 12-10. Μαγκανιάρης. Δίνει το σκρίνο ο Καβαδίας, έχει χώρο για να εκτελέσει ο Μαγκανιάρης, δεν θα το κάνει με επιτυχία. Θετικό rebound, την μπαλά και πάλι στους Αλπινείς. Ο Ποντίκας τώρα, ο Νεαμονητός θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας. Γκατζιόρας κρατάει, προσπαθεί να αποφύγει την πίεση, θα περάσει και το κέντρο. Στουρνάρας ζητάει ηρεμία. Ωραία σταυρωτή. Γκατζιόρας και πάλι Στουρνάρας, θα το πάρει εκείνος, δεν θα το βάλει. Τζαβέλας μάζεψε, αλλά η πάσα του κατέληξε στον Νέα Μονιτό. Πλησιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Στο 12-10 βρισκόμαστε στο σκορτ. Είναι 2 για τις αμφιδέξεις τώρα. Νέα Μονιτός. Ωραία, πανέξυπνη η πάσα του για τον Καβαδία. Δεν θα δει κανένα σωστά εκείνος. Κατζιόρας για τον Γεωργόπουλο. Κοντρά σε δύο αντιπάλους θα τους νικήσεις. 14-10. 38 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Μαγκανιάρης οργανώνει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μένει πάνω τον Τζαβέλας. Αμονικός. Πίνει έξω. Του διατήρησα τον Ποντίκα. Βρήκε στόχο, ο Τζαβέλας έβγαλε εκτός την μπάλα και μένουν 2 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους Αλπινείς. Έχουμε. Έχουμε και time out. Επιστρέψαμε από το time out, 2 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν επίθεση οι Αλπινείς. Μαγκανιάρης θα πάρει και θα εκτελέσει από εκεί και θα το βάλει κιόλας. 14-13.
Πρόλαβε στο στάδιο δευτερόλεπτα και βρήκε το τρίποντο. Γιωργόπουλος 5 δευτερόλεπτα κρατάει. Μείνει στη γωνία. Σαχάς είναι καλή, είναι κακή η πάσα του. Δεν προλάβαινε να εκτελέσει ο παίκτης των φιλοξενούμενων και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 14-13. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 14-13 βρισκόμαστε. Στο συνένα η Αμφιδέξη, η οποία είναι και τώρα στην επίθεση. Με τον Παπαδόπουλο να κλείνεται. Μπαλά καταλήγει έξω στον Κατζιόρα, δεν είναι καλό το σούτου. Ήταν και πιεζόμενος. Αυτός ο Μουτεβελής ήταν πάνω του. Κέρια τώρα για τους αλπινίστες να πάρουν το προβάδισμα. Πήρε και εκτέλεσε για δύο. Δεν το έβαλε όμως ο παίκτης των αλπινιστών. Παπαδόπουλος Γιαβέλλας αστοχή. Τριών ποντών. Παπαδόπουλος. Φιλοξενούμενοι τώρα στην επίθεση, στο 16-13 βρισκόμαστε. Πέρασε η πάσα για τον νεαμονητό. Ο Ραδίας του δίνει και πάλι. Θα σηκωθεί για δύο αστοχή όμως. Κατζιόρας. Πάλι σε τεχάρι γύρω του έκανε την κίνηση για να πάρει. Τουρνάρα θέλησε να βρει τον Παπαδόπουλο στην συνέχεια, έχει γίνει το φάουλ. Σε επαναφορά η Αμφιδέξη. Κατζιόρας. Γεωργόπουλος. Τουρνάρας, αυτός θα εκτελέσει στα 6 δευτερόλεπτα. Τζαβέλλας ψηλότερα θα κερδίσει το rebound, δεν μπορεί όμως να πετύχει τους δύο πόντους. Τεβελής, κάνει το βήμα πίσω, θα εκτελέσει τελικά ο Ποντίκας, θα το βάζει όμως καθώς. Γεωργόπουλος, σηκώνεται λίγο πίσω από τη βολή, θα το βάλει, 18-13. Έφυγε παρά τα χέρια του Ποντίκα, κατέληξε εκτός και έτσι έγινε και το λάθος από τους Αλπινείς. Μόνο το Τζαβέλλας και το βάζει στο 20-13 πλέον. Στο σύν 7 οι κυπεδούχοι. Καστή πάσα ωραία για τον Καβαδία. Άφησε έξω εκείνος. Σου για 3 πόντους άστοχο όμως από τον Μουτεβελή. Παρόλο που ήταν μόνος του. Γιώρας κλέψε την μπάλα. Θα ολοκληρώσει το κλέψιμο ο νεαμονητός και θα πάει και στο ένας με έναν. Δεν θα σκοράρει όμως. Παλεύει εκεί ο Παπαδόπουλος και καθαρίζει την φάση. Ανεβάζει κιόλας ο παίκτης των Αμφιδέξιων. Παίρνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 6 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Νεαμονητός κλέψει
βλέπει. Εδώ εναντίον δύο τώρα οι Alpinist. Και θα έρθει για το καλάθι για το 20-15. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Έχει δεχτεί το φάουλ τώρα ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Συνεχίζει κανονικά ο Παπαντονίου. Θα κάνει κανονικά πιο σοβαρό. Στο 20-15 βρισκόμαστε πλέον. Αλπινίστ τώρα στην επίθεση με τον Γούλα. Χρήση αριστερά. Ο Δίκας εκτελεί για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ, μάζεψε ο Παπαδόπουλος. Κατζιόρας θα εκτελέσει για τρεις και θα βρει και στόχο. 23-15 τώρα. Στο συν 8 πλέον ξεφεύγουν οι γηπεδούχοι. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πήρε ο νεαμονικός. Αυτή στον Ποντίκα. Έχει χώρο εκείνος για να εκτελέσει. Είναι για δύο το σουτ. Και εύστοχο επίσης. 23-17 τώρα. Αβάδιας περνάει εκτός για τους Alpinist στην θέση του ο Λιοφάγος. Γεωργόπουλος. Πέρασε πάσα για τον Τζαβέλα. Παπαδόπουλος δυναμικά ήρθε από πίσω του, όμως είναι αμόνιτος για να τον κόψει. Πολύ ωραία η πάσα, η τάπα με συγχωρείτε. Κατοχή παραμένει στους αμφιδέξιους. Τώρα στην επαναφορά Αλεξίου Ροκατζιόρας. Θέλει να γυρίσει. Δεν το βάζει. Δίνονται εκεί οι μάχες για το rebound. Τελικά βγαίνουν νικητές οι γηπεδούχοι. Και ο Γεωργόπουλος εκτελέσει αμέσως. Και δεύτερη φορά θα το βάλει. Τελικά δικαιώθηκε για την επιμονή του. Και το σκορ τώρα στο 25-17. Και πάλι στους 8 οι γηπεδούχοι. Παντονίου. Παρακαταλήγει έξω ο Ντίκας, θα περάσει. Έχουμε όμως 3 δευτερόλεπτα. Συνέχεια με στουρνάρα. Τζαβέλας που δίνει και πάλι. Κάνει επιλογές στο στουρνάρα, έχει απλώς το πόδι του αντικανονικά και έχει κόψει την φάση. Ο Γούλας. Στουρνάρας. Καντζιόρας. Με το δεξί χέρι δεν βρίσκει στόχο. Ένα μονιτός. Ζητά ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Παπαντονίου. Και πάλι ένα μονιτός. Πατάει κάτι. Εκμηδιάστηκε. Έδειξε να εκμηδιάζεται και ο Λιοφάγος. Έγινε και νέο λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους, για τους οποίους επιστρέφει τώρα ο Μαγκανιάρης, όπως και ο Βακρινός. 3,5 λεπτά μας απομένουν ακόμα μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Για τρεις πόντους από τον Γεωργόπουλο, ο ίδιος γραπώνει την μπάλα και αφήνει ωραία στον Τζαβέλα, πανέξυπνη ασίστ για το 27-17. Στο ΣΥΜ 10 πλέον η αμφιδέξη για πρώτη φορά σήμερα αντιστοίχεια διαφορά στο ΜΑΤ. Ενώ θα σκοράρει τώρα ο νέα μονητός για το 27-19. Και πάλι ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο.
Πάσα στη γωνία Στουρνάρας, δεν μπαίνει το καλάθι. Μακρινός. Ωραία κίνηση, δεν είναι κάτω το τελειώμα, όμως ήταν highlight αυτό μέχρι στιγμής. Τζαβέλας. Πέρασε ωραία πριν για την πάσα για τον Παπαδόπουλο. Σηκώνεται από μέσα απόσταση ο Γεωργόπουλος, έχει γίνει για το πάνω στην συνέχεια από τον Παπαδόπουλο. Σαν χάσει επιστρέφει το μάτι για τους αμφιδέξιους. Παίρνει την θέση του Παπαδόπουλου. Από ένα ομαδικό για τις δύο ομάδες, 2,5 λεπτά ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Μαγκανιάρης. Αλλά πέρασε στον Παπαντονίου, ο οποίος δέχτηκε το φάουλ. Το νούμερο 2 αυτό για τους αμφιδέξιους. Παπαντονίου. Πάνω το Σαχάς. Γιώργιο Τζαβέλας για βοήθεια στην άμυνα. Μακρινός πέρασε. Κράτησε την ισορροπία του, όμως η πάσα του κατέληξε στον Τζαβέλα. Καζιόρας. Θα περάσει, θα φτάσει και κοντά και θα σκοράρει με το δεξί lay-up. Για το 29-19. Μια μονιτός, πήρε πάνω την προσπάθεια. Καζιόρας μαζεύει το rebound. Στο τελευταίο 1,5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Τζαβέλας δίνει και πάλι στο Καζιέρα για να περάσει το κέντρο από την δεξί. Ωραία, εκεί έμεινε ξεχασμένος ο Γεωργόπουλος. 31-19 τώρα. Ανεβαίνει η διαφορά. Τους αμφιδέξους να δείχνουν καλύτερη εικόνα μέχρι στιγμή στο μάτς. Παπαντονίου. Κάνει τις τρίπλες, σηκώνεται μπροστά από τον Σαχά. Δεν μπορεί όμως να ευστοχίσει. Γεωργόπουλος θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά από τους αμφιδέξους. Θα χάσει όμως το κέντρο. Παπαντονίου κρατάει. Θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση εδώ οι Άλπινις. Η οποία σταματάει με το φαουλ που είναι πάνω στον Μακρινό. Μουντεβέλης και πάλι στο ματσί του Άλπινις. Ενώ μας απομένουν ακόμα 52,7 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ένα σούτ από το πλάι, δεν βρίσκει όμως στόχο. Καζιόρας βαλάει την μπαλά. Θα περάσει κιόλας. Πάρα πολύ εύκολο το έκανε τώρα, μοιάζει ο Καζιόρας. 33-18 τώρα. 19 με συγχωρείτε. Εκεί η πάσα από τον Μακρινό. Όχι. Βρήκε και παίχτη των αμφιδεξιών. Οι Αλπινίστες παραμένουν στην επίθεση με τον Μακρινό. Θα στείλει τώρα στον Μουτεβελή. Θα του κάνει το φάουλ ο Καζιόρας. Φάουλ που είναι το τέταρτο για τους αμφιδεξιούς, το τελευταίο που θα αναδώσουν. Παντονίου, τον Μακρινό. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Μαγκανιάρης θα εκτελέσει, δεν ήταν άσχημο το σούτ, αλλά δεν είχε καλή κατάληξη. 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Καζιόρας θα πάρει και πάλι, θα γυρίσει ωραία. Δεν θα σκοράρει όμως, 3 δευτερόλεπτα, 2 τώρα. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο για να γυρίσει, να εκτελέσει. Ο Γεωργόπουλος δεν θα τα καταφέρει και έτσι τελειώνουμε και την δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 33-19. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. Το 33-19 βρισκόμαστε με τους αμφιδέξους να κάνουν ένα πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο. Ωστόσο ο Μαγκανιάρης τώρα ξεκινάει δυστά στο δεύτερο ημίχρονο και μειώνει σε 33-22. Την επαναφορά
Γεωργόπουλος. Τραβέλλας. Μόρσε και πάλι. Παίρνει και το σκριν, αφήνει τώρα στον Σαχά. Τραβέλλας ανάμεσα από δύο. Δεν θα μπορέσει να εκτελέσει. Μαζέψαν τώρα οι Άλπινις. Μαγκανιάρης βράζει μπροστά την ομάδα του. Σηκώνεται, σημαδεύει, αλλά άστοχα. Γεωργόπουλος, Γκατζιόρας. Σαχάς, ταχνησιμπέκτη, βρήκε τον Γεωργόπουλο. Παλά στη γωνία, Στουρνάρας εκτελεί. Είναι για τρεις κιόλα στο σουτ, 36-22. Μαγκανιάρης θα εκτελέσει ακόμα ένα. 36-25 τώρα. Μια ακόμα εύστοχη τρίποντη εκτέλεση του Μαγκανιάρη, ο οποίος ξεκινάει δυναμικά το 10 λεπτό. Γεωργόπουλος, Σαχάς, γλιτώνει τα βήματα, συνεχίζει ο ίδιος, θα σηκωθεί κιόλας για να πάρει την προσπάθεια, είναι άστοχο το σουτ, καθαρίζει την φάση ο Παπαντονίου. Μακρινός τώρα, βγάζει μπροστά της Άλπινης, πάλα στη γωνία. Χάσε ο Λιοφάγος, του φύγει πάλι από τα χέρια. Γκατζιόρας θα περάσει, αλλά κάνει το φάουλο Μαγκανιάρης. Και σταματάει έτσι η ροή της φάσης. Ο Ρόφυλος. Επιθετικό φάουλο εδώ από τον Τζαβέλα, που βρήκε πάνω στον Μαγκανιάρη. Προσπάθησε να φτιάξει χώρο για τον συμπαίκτη του, αλλά τελικά κατάφερε να κάνει επιθετικό φαουλ και να αλλάξει τη χέρια η κατοχή. Μαγκανιάρης θα το πάρει και αυτό, δεν το βάζει τώρα. Γεωργόπουλος άφησε τον Σαχά και η μπάλα τώρα στη γωνία για να εκτελέσει ο Γκατζιόρας, λίγο πιο δυνατό το σούτ από ό,τι θα έπρεπε. Τζαβέλλας όμως ανανεώνει. Θα πάρει και τα βήματα ο Γεωργόπουλος και θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 38-25. Μακρινός. Θα προλάβει ο Παντονίου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Αλπινείς. Μαγκανιάρης θα το πάρει το σούτ και θα το βάλει κιόλας. 38-28. Τρίτο τρίποντο του Μαγκανιάρη στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι ο μόνος βασικά που έχει σκοράρει για τους Αλπινείς και θα κλέψει στο τρίτο δεκάλεπτο πάντα και θα κλέψει κιόλας τώρα, θα βρεθεί στο παρκέ. Στο γιογκάτι ώρας επίσης έπεσε πάνω του, δεν χτύψε κανείς. Σαχάς για δύο μέσα. 40-28. Κοπτά ένα γρήγορο ρυθμό το μάτς, αλλά είναι και εύστοχη επίσης. Παίκτης των δύο ομάδων. Ντεβελής, πέρασε ο Λιοφάγος, άφησε στη γωνία. Ωραία κίνηση του Βακρινού, πολύ ωραίο καλάθι. 40-30. Στις 10 τώρα η διαφορά, στρογγυλά. Τζαβέλλας Βακρινός βγαίνει μπροστά και κλέπει. Και θα φύγει και στον ευθυδιασμό, καλάθι και φάουλ. 40-32. Με τον Μακρινό να φτάνει να τα κάνει όλα μόνος του, να κλέβει κιόλας, να φτάνει για τη φάση μέχρι το τέλος της. Να σκοράρει και η βολή όμως θα εκτελεστεί έπειτα από το time out. Επιστροφή έπειτα και από το time out και όλα είναι έτοιμα για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή του Μακρινός. Θα τη χάσει όμως, παραμένει διαφορά στους 8 πόντους, στο 40-32 βρισκόμαστε. 6 και 15 ακόμα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Γκατζιόρας. Κρατάει ο Γεωργόπουλος, θα σηκωθεί κιόλας από μέση απόσταση, δεν βρίσκει στόχο. Λιοφάγος μάζεψε. Μακρινός, νέα ευκαιρία τώρα για τους αλπινιστές για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τους αμφιδέξιους. Θυμίζω νωρίτερα, βρέθηκαν και στο ΣΥΜ 14 οι κυβεδούχοι. Η διαφορά τώρα έχει πέσει στους 8.
και μπορεί να μειωθεί κι άλλο αν βρουν και κάτι καλό από αυτή την επίθεση της τώρα οι άσπροι. Στην επαναφορά ο Βακρινός και ο Μακανιάρης. 8 δευτερόλεπτα. Να δούμε ποιος θα πάρει την εκτέλεση, κανείς καθώς θα κλέψει ο Τζαβέλας. Κάτι ώρα θα φτάσει και μέχρι το lay-up, το χάσω όμως. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους Κυπεδούχους. Ο Μακανιάρης πήρε ο Παπαντονίου. Μαγκανιάρης τώρα στην κορυφή, θα το πάρει από εκεί και θα το βάλει. Τι κάνει στην τρίτη περίοδο ο Μαγκανιάρης. Θα έχει πάρει φωτιά. 43-32 τώρα. 40-35, με συγχωρείτε. Έβαλα τις πόντους στην άλλη ομάδα. Τζαβέλλας. Αυτός το Στουρνάρα εκτελεί για τρεις, άστοχος όμως. Μπορούν να μειώσουν και κάτω από τις 5 τώρα οι άσπροι. Μακρινός. Πυροδιοφάγος ψάχνει επιλογές. Και πάλι μπάλα θέλει να πάει στον Λιοφάγο, αλλά η τάση την αμονή του κόπηκε. Και μένει τώρα με 10 δευτερόλεπτα οι Alpinist. Κάποιος θα πρέπει να πάει στην επαναφορά. Θα περάσει εκτός τώρα ο Βακρινός, στην θέση του ο Πόντικας. Αυτός θα πάει και στην baseline για να επαναφέρει. Μαγκανιάρης αυτή τη φορά δεν θα μπει το καλάθι. Πιέση ψηλά από τους φιλοξενούμενους Μαγκανιάρης με αυτοθυσία. Δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Κάτι ώρα σ' αφήνει έξω. Στουρνάρα θα εκτελέσει, μπάλα στο σίδερο. Θετικό rebound όμως από τον Καζιόρα, ο οποίος ακολούθησε τη φάση. Με το δεξί θα στοχίσει. Δεν υπάρχει κάτι όπως δεν είναι χθες, συνεχίζεται κανονικά η δράση. Μαγκανιάρης. Έκοψε ο νεαμονητός, σηκώθηκε και το βάλε. 40-37. Στρέφουν οι Alpinist. Στο τρίποντο βλέπουν το μάτς. Στουρνάρας πέρασε τον Τζαβέλα. Μπαλά χτύψε στο πόδι και κατέληξε εκτός. Το momentum είναι ξεκάθαρα με τους φιλοξενούμενους σε αυτό το σημείο. Ενώ επιστρέφει και ο Κούλιας τώρα στο μάτς. Επαναλαμβάνοντας τώρα αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Και 47 ακόμα στο 3ο δεκάλεπτο. Κούλιας τσεκάρει την κίνηση του Ποντίκα. Σηκώνεται για δύο, αλλά αυτός ο Παπαντονίου καταλήγει και εκτός η μπάλα. Ψηλά όλοι οι παίκτες των αλπινιστών για να πιέσουν. Βρήκε την πάσα ο Κατζιόρας για τον Γεωργόπουλο. Τζαβέλλας πάσα απέναντι. Στουρνάρας είναι εκεί για να εκτελέσει. Σαχάς μάζεψε. Πάει και κοντά. Καθαρή άμυνα από τους άσπρους, η οποία θα βγει και όλα θα ολοκληρωθεί. Κούλας. Κέρδισε το φάουλ από τον Στουρνάρα. Αυτό είναι το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι το τρίτο των αμφιδέξιων. Πυρογούλας. Θα σηκωθεί για δύο και θα μειώσει κι άλλο στον πόντο πλέον το μάτς. 40-39. Το 40-28 έχουν κάνει ένα σερί 11-0 οι Alpinist, που μπορεί να αυξηθεί κι άλλο. Όμως στούκαρε εκεί πάνω στον Τζαβέλα ο Παπαντονίου και έκανε το λάθος. Αμένει ευκαιρία εδώ για να πάρουν ακόμα και το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Δεν έχουν δείξει κάποια αντίδραση μέχρι στιγμής οι αμφιδέξοι. Τουρνάρας. Κάνει ακόμα ένα σου πίσω από τα 6.75. Έχουν επιλέξει να παίξουν αρκετά με τον Στουρνάρα και τις κεράσεις του πίσω από την γραμμή του τρίποντου γηπέδου, αλλά δεν τους έχει γίνει μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο. Κατζιόρας κρατάει, Στουρνάρας πάει κοντά του, επιλέγει τον Τζαβέλα. Στουρνάρας ξανά στα 2 δευτερόλεπτα, ένα, κάτι πρέπει να εκτελέσει, δεν το έκανε κανείς. Και έτσι μπάλα έμεινε στα χέρια των αμφιδέξεων, έπειτα από την πολύ καλή άμυνα των φιλοξενούμενων. Το σκορ παράμενε στις 40-39, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out.
συνέχεια στη δράση εδώ στον Άγιο Νικόλαο, 2-17 ακόμα. Απόμενο στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο 40-39 βρισκόμαστε. Με τους Άλπινις να βγάζουν αντίδραση στην τρίτη περίοδο και να έχουν φέρει πλέον το μάτς των ποντών. Ευκαιρία εδώ για να κάνουν το προσπέρασμα. Ο Γούλας θα στοχίσει όμως το τρίποντο και έτσι δεν αλλάζει το σκορ. Στην επίθεση η Άσπρη, ο Δίκας ακόμα ένα στόχο σουτ, ακόμα μια πεταμένη ευκαιρία για το προβάδισμα. Γκατζιόρας περνάει το κέντρο τώρα. Μυρό Τζαβέλλας. Πάσα του Σάχα. Σάχα με σχολείτε, δεν πέρασε. Στη δεξή είναι και πάλι στην επίθεση Γεωργόπουλος. Αχάς συλλήπασα για τον Τζαβέλα. Υπάρχει και στρόψιμο από τον Λιοφάγο. Τζαβέλα στην επαναφορά. Κατζιόρας θα το πάρει τελικά και θα το βάλει κιόλας. 43-39. Το 40-28 είχαν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Το κάνει τώρα ο Κατζιόρας και βάζει τέλος στην αφλογιστία. 1-10 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σηκώνεται ο Νεαμονητός, το χάνει. Πέρασε ο Γεωργόπουλος, έχει γίνει το φαουλ όμως. Είναι το φαουλ που είναι το τέταρτο για τους αλπινίστες. Για τους αμφιδέξεις τώρα. Παπαδόπουλος επιστρέφει το μάτς. Για την θέση του Σαχά. Τζαβέλας. Στο έδαφος ο αντιπαλός, στο έδαφος και ο ίδιος. Και έχει γίνει αμυντικό φάουλο από τον Λιοφαγό. Συμπληρώθηκαν τώρα τα ομαδικά από τους φιλοξενούμενους και έτσι ο Τζαβέλας θα πάει στη γραμμή. Να πούμε πως κάπου εδώ, μάλλον πως οι δύο ομάδες προέρχονται από ένα σερί μάλλον οι αμφιδείξιδες προέρχονται από ένα σερί δύο νικών. Η τελευταία κόντρα στο Miami Heat με 67-71, ενώ οι Άλπινις δεν τα έχουν πάει και τόσο καλά στα τελευταία παιχνίδια. Έχουν τρεις συνεχόμενες ήττες, η τελευταία τους και αυτοί παίξανε στο προηγούμενο μάτς με τους Miami Heat, από τους οποίους έχασαν με 62-72. Έτσι λοιπόν οι φιλοξενούμενοι θέλουν απόψε να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα για να κλείσουν έτσι καλά την χρονιά. Ενώ από την άλλη αμφιδέξεις θέλουν να δώσουν συνέχεια στο Νικηφόρο Σαρίτιους. Τζαβέλας αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 43-39. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη εκτέλεση. Θα την βάλει αυτή. 44-39. Τα 5,7 ακόμα στο ρολόι για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Γούλας. Μια μονιτός είδε την κίνηση του συμπαίκτη του, πήρε τώρα ο Ποντίκης, ο Ποντίκας με συγχωρείτε. Μια μονιτός, μια δύσκολη εκτέλεση. Γούλας ανανεώνει. Μια μονιτός αφήνει στον Ποντίκη. Αστοχή εκεί με το σουτ δύο πόντων. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Κατάει την μπάλα ο Γεωργόπουλος, Κατζιόρας. Μένει πάνω του ο Γούλας. Τώρα πήρε το σκριν. Παπαδόπουλος θα γλιστρήσει, θα βρεθεί στο παρκέ. Έχουμε βήματα. Σε ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει ο παίκτης των γηπεδούχων. Ενώ ο Μαγκανιάρης επιστρέφει για τους αλπινείς. Σηκώθηκε τώρα ο Παπαδόπουλος. Πατάει κανονικά.
Δεν φαίνεται να χτύπησε κάποιος, πάλι καλά. 9,9 τώρα στο ρολόι. 19 σε φαίνει Παλακύλης, τώρα ξεκινάει η επίθεση. Γιάννης δέχεται το φάουλ, το τελευταίο που θα να δώσει είναι από τη δεξί. Ένα τώρα. Για ο Μαγκανιάρης από τα μαρκαρίσματα, σε αυτόν θα πάει μπάλα. 3-2, έχασε για λίγο την μπάλα και αυτό δυσκόλεψε αρκετά την εκτέλεσή του στην συνέχεια. Φινάλ λοιπόν του 3 δεκαλέπτου, στο 44-39 βρισκόμαστε. Μόλις ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο του μάτς. 44-39 το σκορ, δεν θα αλλάξει αυτό από το γρήγορο σου του Γεωργόπουλου. Μπαλά είναι για τους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι νωρίτερα στην τρίτη περίοδο, υπενθυμίζω, φτάσαν ακόμα και στον πόντο. Δεν κατάφεραν όμως να κάνουν το προσπέρασμα στις αρκετές ευκαιρίες που είχαν για να το πετύχουν αυτό. Και έτσι αμφιδέξει τώρα κρατούν αυτό το προβάδισμα των 5 πόντων. Ψάχνει συμπαίκτες ο Παπαντονίου, Λιοφάγος ήταν δίπλα του και πήρε, δεν σκοράρε όμως. Ρίξε ψηλά ο Παπαντονίου, κέρδισε ξανά. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους, για τους οποίους απομένουν 2 δευτερόλεπτα τώρα, καθώς ήταν καθαρή η άμυνα του Τζαβέλα. Ο Γκανιάρης θα πάρει, θα εκτελέσει αμέσως για να προλάβει και το ρολόι, δεν έχει βρει στεφάνη μπάλα και έτσι ολοκληρώνεται η επίθεση των φιλοξενούμενων χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Κατζιόρας δυσκολεύτηκε να βρει συμπαίκτη στον Γεωργόπουλο. Σπάει η πίεση τώρα με τις πάσες, αλλά θα γραπώσει την μπάλα ο Μαγκανιάρης και θα σηκωθεί κιόλας ένα γρήγορο τρίποντο. Δεν είναι μεγάλη εκτέλεση του όμως. Εσπράει το χειροκρότημα ωστόσο από τους συμπαίκτες του σε μια προσπάθεια να τον εμψυχώσουν. Κατζιόρας κρατάει ασφυκτική πίεση από τον νεαγωνιτό, πέρασε όμως ο Καζιόρας, δεν έφερε δύο πόντους στην ομάδα του. Ενέργεια κατοχή είναι και για τους Αλπινίστες, καθώς όπως παραδέχτηκε και ο Παπαδόπουλος, εκείνος έβγαλε εκτός την μπάλα. Νεαγωνιτός. Λιοφάγος, η εκτέλεση, αλλά δεν καθάρισαν το rebound οι κόκκινοι. Παρδέθηκαν και ο Καζιόρας, όπως και ο Στουρνάρας. Έχουμε τώρα ένα σφύριγμα. Και κάτι συζητούν τώρα οι δύο διαιτητές. Συνεχίζεται τώρα κανονικά το παιχνίδι. Στουρνάρας κόβει την πάσα. Παπαντονίου τώρα στην επαναφορά. Όχι τώρα πήρε ο Παπαντονίου, με συγχωρείτε. Ο Ντεβελής έκανε την επαναφορά. Είναι το τρίτο φάουλ αυτού του Παπαδόπουλου. Ο Ντεβελής και πάλι θα επαναφέρει. Πήρε και πάλι από τον Λιοφάγο. Αλλά πάτησε γραμμή. Κατζιόρας επιλέγει τον Τζαβέλα για να πάει μπάλα στον Στουρνάρα. Βγήκε πάνω του δυναμικά ο Μαγκανιάρης, θα κάνει ακόμα ένα κλέψιμο. Πέφτει πάνω τον Τζαβέλας και τον κρατάει και στην συνέχεια θα του κάνει το αντιαθλητικό φάουλ. Κάποιες διαμαρτύρες από την πλευρά των αμφιδεξιών. Τώρα και το χέρι του στον Μαγκανιάρη ο Τζαβέλας, οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης που έγινε νωρίτερα. Έτοιμος ο Μαγκανιάρης για την πρώτη. Θα την βάλει. 44-40. Βάζει και την δεύτερη. 44-41 τώρα. Και η κατοχή είναι για τους αμφιδεξιούς.
Τεβελής πέρασε, το χάσε όμως, άλλαξε ο Στυρνάρας. Αργόπουλος έφυγε από τον Μουτεβελή, δεν μπορούσε να τελειώσει καλά τη φάση. Μακανιάρης πιέζεται από τον Στυρνάρα, θα τον αποφύγει, θα συγκρουστεί και με τον Τζαβέλα, καθαρή άμυνα. Αλλά έχει βρεθεί στο παρκέ ο Μαγκανιάρης, ο οποίος έπεσε και άτσαλα. Ας ελπίσουμε να μην έχει τραυματιστεί ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Τώρα σηκώθηκε. Ήταν κάπως δυνατή η σύγκρουση με τον αντίπαλό του. Ωστόσο δείχνει να μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Θα πάρει και τώρα. Κανιάρης στα 8. Ένα μονιτός φτάσε κοντά και άφησε και την μπάλα στο καλάθι. 44-43. Ακόμα μια φορά που πλησιάζουν στον πόντο οι Αλπινίστς. Στουνάρα συλλήπασε για τον Τζαβέλα. Βιαστική επιλογή του νομίζω. Θα γίνει και το λάθος. Λεωφάγος. Μαγκανιάρης πήρε και επέλεξε ένα τρίποντο. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο με νομίζω οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι όμως θα παραμείνουν στην επίθεση. Τεβελής πίνει έξω. Παπαντονίου πέρασε. Ναι, αμονητός για το προσπέρασμα των αλπινιστών. Δεν θα έρθει αυτό όμως ξανά. Ακόμα μια φορά που πλησιάζουν στον πόντο οι φιλοξενούμενοι και δεν μπορούν να πάρουν τα ενία. Στουρνάρας. Γκαδιόρας. Σημαδεύει σωστά. 47-43. Τελευταίο 7 λεπτό στο μάτς. Μια μονιτός. Μουτεβελής. Δεν έρχεται η απάντηση. Δεν καθαρίζουν όμως το rebound οι γηπεδούχοι. Πάλι Μουτεβελής. Κάνει τις τρίπλες. Θα εκτελέσει ξανά και θα το βάλει τώρα. Επέμεινε και δικαιώθηκε. Του βγήκε σε καλό η επιλογή να εκτελέσει ξανά. Γι' αυτό μείον ένα και πάλι η Αλπινίτς. Πήρε ο Γκαδιόρας. Πιέζεται ασφυκτικά τον Μαγκανιάρη. Τζαβέλας τώρα στα 5 δευτερόλεπτα. Στουρνάρας θα πάρει το τρίποντο. Η μπάλα στο σίδερο. Παπαδόπουλος είχε πάρει καλύτερη θέση. Και σκόραρε κιόλας στην συνέχεια. 49-46. Μαγκανιάρης, αυτός τον Μουτεβελή. Σου για δύο πόντους η μπάλα στο σίδερο, μάζεσαι ο Τζαβέλας. Γεωργόπουλος κατεβάζει για τους αμφιδεξιούς, οι οποίοι έχουν ένα προβάδισμα τριών πόντων τώρα. Στυρνάρας. Πρώτη και η πάσα του από τον αμονητό. Ενώ τώρα περνάει στο μάτι για τους φιλοξενούμενους ο Βακρινός και πάλι. Τζαβέλας. Γίνεται από δύο. Βρήκε την πάσα όμως έξω. Στην διατρής πόντους άστοχο από τον Γεωργόπουλο. Μαγκανιάρης. Θα το πάρει. Δεν θα το βάλει όμως. Δεν έρχεται η σοφάριση εδώ από τον Μαγκανιάρη. 5-20 απομένουν ακόμα μέχρι την λήξη του μάτς. Γκαδιόρας, ναι, αμονητός είναι πάνω του και τον κυνηγάει τώρα. Μια περίεργη εκτέλεση εδώ από τον Γκαδιόρα, Παπαδόπουλος σώζει. Βρήκε τώρα τον Στουρνάρα που κάνει το φάουλ ο Μαγκανιάρης. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Πάσα για τον Παπαδόπουλο, να δούμε αν θα πάει σε ένας με έναν. Ποστάρει τώρα, γυρίζει με το δεξί και θα αφήσει για την μπάλα στο καλάθι. 51-46 με τον Παπαδόπουλο να δίνει ακόμα μια λύση για τους αμφιδέξους στις τελευταίες φάσεις. Αμονητός, ο Φάγος, μπάλα έξω. Στα χέρια του Μαγκανιάρη τώρα, 9 δευτερόλεπτα. Βλέπει την μπάλα όμως ο Στουρνάρας.
Κάτι ώρας πέρασε. Μένει πάνω το Μαγκανιάρης, Σπύρο Παπαδόπουλος. Συγκρανωμένη επίθεση τώρα η γηπεδούχη. Καβέλας προσπάθησε κατευθείαν να βρει τον Γεωργόπουλο, δεν βγήκε όμως συνεργασία. Μαγκανιάρης άφησε στον Παπαντονίου, χαμένο λέει. Τέτοια ώρα δεν πρέπει να χάνονται τέτοια καλάθια. Κάτι ώρας. Γεωργόπουλος ζητάει ο Τζαβέλας, αυτόν πάει μπάλα. Στουρνάρα σε ένα μακρινό τρίποντο, εκτελεί 54-46. Βγάζουν αντίδραση τώρα οι αμφιδέξοι και φτάνουν στο σύν 8. Κάτι που αναγκάζει τους Άλπινις να καλέσουν time out. Συνέχεια στη δράση, 3:45 ακόμα μέχρι την λήξη του μάτς. Στο 54-46 μου καταφέρνει αυτό τώρα η αποδείξη. Μαγκανιάρης έχει κερδίσει το φάουλο από τον Στουρνάρα. Αυτό είναι το τρίτο μαδικό για τους γηπεδούχους. Μακρινός άφησε στον Μαγκανιάρη. Πόνε το Μαγκανιάρης, δεν το βάζει. Μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος πήρε, του φύγει μπάλα όμως. Η πίεση απέφερε καρπούς για τους άσπρους, οι οποίοι είναι τώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα στην επίθεση. Σηκώνει το Καβαδίας, του φύγει μπάλα, έκανε βήματα. Θα λέει με τον ρέφερη, καθώς θεωρεί πως υπήρχε φάουλ στην συγκεκριμένη φάση. Όπως και να έχει, το λάθος έγινε τώρα για τους Άλπινις. Και στον Άρας τώρα βγάζει την επίθεση στους αμφιδέξιους, οι οποίοι ξεδιπλώθηκαν εξαιρετικά. Ο Παπαδόπουλος δεν κατάφερε όμως να τελειώσει με επιτυχία τη φάση. Και έγινε και το φάουλ στην συνέχεια στον Μαγκανιάρη, το τέταρτο των γηπεδούχων. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην τέταρτη περίοδο. Από εδώ και πέρα κάθε φάουλ στους φιλοξενούμενους θα είναι βολές. Από την άλλη, μόλις ένα ομαδικό για τους Άλπινις. Μαγκανιάρης. Μονιτός άρχισε στον Λιοφάγο, δυναμικά μπαίνει στη φάση αυτός και σκοράρει για το 54-48. Γεωργόπουλος πάει μόνος του μέχρι το τέλος, χωρίς να μπορέσει να το σταματήσει κανείς. 56-48 τώρα. 2,5 λεπτά στο ρολόι. Μαγκανιάρης. Πάλι έφτασε στον μακρινό. Πάλι Μαγκανιάρης. 8 δευτερόλεπτα για τους άσπρους. Σηκώνει το Μαγκανιάρης. Εκτελεί για 3 αδύναμο. Το σουτ βρήκε σίδερο. Και μάζεσαν τώρα οι γηπεδούχοι. Ο Παδόπουλος ζητάει ηρεμία. Τέτοια ώρα δεν σηκώνει διασύνες για τους αμφιδέξιους. Δεύτερο ομαδικό εδώ για τους φιλοξενούμενους από τον Μαγκανιάρη έχει γίνει. Τζαβέλας. Φτάσε κοντά ο Παπαδόπουλος, δεν το βάλε τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Έγινε για το φάουλ στη συνέχεια τον Καβαδία, στον Καβαδία με συγχωρείτε από τον Παπαδόπουλο. Και είναι το πέμπτο αυτό για τους αμφιδέξιους, έτσι οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Όπου ο Καβαδίας θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας για να εκτελέσει τις δύο βολές του. Αστόχος στην πρώτη βολή, παραμένει το σκορ στο 56-48. Χάνει και την δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτές τις δύο βολές οι φιλοξενούμενοι. Κάτι ώρας. Ο Παπαδόπουλος. Γεωργόπουλος. Ματάει γκάζι, δεν μπορεί εδώ να σταματήσει ο Καβαδίας. 58-48 πλέον. Το συν 10 σε ένα καθοριστικότατο σημείο οι
το είχε. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι εδώ ο Πακρινός. Θα βολευτεί ωστόσο με τις δύο βολές. Αλλά κάτι πάνε να συζητήσουν τώρα οι δύο ρεφέρι. Να δούμε τι θα αποφασιστεί. Είναι αντιαθλητικό τελικά το φάουλ. Οπότε παίρνουν εκτός γραμμής όλοι οι παίκτες. Ο Βακρινός θα εκτελέσει δύο βολές και θα μείνει και η μπάλα και πάλι στους αλπινίστς. Έξω η πρώτη. Ακόμα μια ανεκμεταλλευτή πολύ. Σε αυτό το σύνολο που έχουμε φτάσει, οι αλπινίστς χρειάζονται κάθε πόντο από κάθε ευκαιρία. Αλλά πετάει και την δεύτερη ευκαιρία του. Ο Βακρινός παραμένει έτσι. Η διαφορά στις 10.